Το OpenOffice Impress είναι ένα λογισμικό που μπορείτε να το βρείτε, είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, που σημαίνει ότι είναι δωρεάν, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις εργασίες σας, μπορείτε να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. OpenOffice Impress είναι παρόμοιο με το PowerPoint, μόνο που το PowerPoint έχει κάποιο κόστος, δεν είναι ελεύθερο. Εδώ μπορείτε να μάθετε ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας των παρουσιάσεων, χωρίς να πληρώσετε τίποτα. OpenOffice Impress, λοιπόν. Δεν είναι γνωρίζω αν πρόκειται για λογισμικό που μπορείς να κάνεις μια δωρεά. Αν θέλεις δηλαδή να κάνεις δωρεά. Αλλά είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Μπορείς να μάθεις να χρησιμοποιείς την παρουσίαση. Τις παρουσιάσεις, να φτιάξεις τις δικές σου εργασίες. Και αν κάποια στιγμή ασχοληθείς επαγγελματικά και χρησιμοποιήσεις αυτό το συγκεκριμένο λογισμικό, μπορείς να κάνεις μια δωρεά αν θέλεις στον κατασκευαστή για τη στήριξη τέτοιων λογισμικών παρόμοιων. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε έχω ένα κενό slide. Για να ανοίξω ένα άλλο κενό slide, εδώ έχω δύο τώρα. Πηγαίνω στο δημιουργία, έγγραφο κειμένου. Τώρα έχει ανοίξει ένα άλλο slide σε ένα άλλο παράθυρο. Εγώ όμως ήθελα ένα τρίτο slide που σημαίνει ότι δεν θα το κάνουμε έτσι. Θα πάμε εδώ που έχουμε τα δύο κενά slides. Θα πατήσουμε με το δεξί κλικ του ποντικιού μας και θα πιέσουμε το tab νέα διαφάνεια. Έτσι, τώρα έχουμε και έτσι πολλαπλασιάζονται και φτιάχνεις όσο θέλεις ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας σου. Μπορείς και να τα τσεκάρεις όλα μαζί. Κάνεις αντιγραφή και μετά επικόλυση και θα μπουν 4-4. Μπορεί να έχεις να βάλεις χίλιες διαφάνειες, οπότε τι σημαίνει. Θα είναι πιο δύσκολο να τις αντιγράψεις μία-μία. Τώρα έχουμε χίλιες διαφάνειες. Εδώ θα γράψετε τον τίτλο, αν θέλετε να διαλέξετε την διάρθρωση του slide, να μην είναι με αυτόν τον τρόπο, θα πάτε στο δεξιά, έχει ένα μενού. Πατήστε στις κύριες σελίδες, ένα κουμπί, και βγάζει κάποια διάφορα χρώματα, σχέδια, διάταξη των slides. Μπορείτε να βάλετε και δικό σας πίσω, οτιδήποτε θέλετε. Απλά εδώ σας δείχνω πώς μπορείτε να βάλετε διάφορες εικόνες και να δώσετε μια ποικιλία. Φανταστείτε όμως ο καθένας να βάλει αυτές τις συγκεκριμένες εικόνες. Όλες οι παρουσιάσεις θα είναι ίδιες. Γι' αυτό τώρα σας δείχνω απλά έναν τρόπο πώς να ξεκινήσετε. Από εκεί και πέρα θα βάζετε δικά σας background πίσω για να είναι πιο μοναδικά και πιο πρωτότυπα. Οι εργασίες σας να είναι πιο πρωτότυπες. Λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτό εδώ. Τώρα, εδώ βλέπετε ότι έχει κάτι αστεράκια, μια εναλλαγή διαφάνειας, έχει βελάκια, βέλη, διαγράμματα, επιλογές φόντου, μπορείτε να διαλέξετε και να κάνετε συνδυασμούς. Ήχους, κουκίδες, μεταφορές, μέσα μαζικής μεταφοράς ή έχει κάποια εικονίδια, περιβάλλον. Αυτά είναι τα έτοιμα τώρα του parts που υπάρχουν εδώ μέσα. Μπορείτε να βάλετε και δικά σας ακόμα καλύτερα για πρωτοτυπία. Έχει κάποια σύμβολα που σας εξυπηρετεί.
Το μόνο που κάνετε είναι να πατήσετε με το αριστερό κλικ του ποντικού σας και να σύρετε το αντικείμενο μέσα στην εργασία σας. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Έχει να διαλέξετε κάποια σχήματα για διευκόλυνση. Θα τα δείτε ένα-ένα στην πράξη, τι κάνει το καθένα. Εδώ έχει σχήματα κειμένου. Ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας σας, θα ανατρέχετε και στο πιο ταιριαστό, ας πούμε, έτσι, εικονίδιο, ή αν έχετε κάποια δικά σας. Μπορείτε να διαλέξετε από μια μεγάλη γκάμα εικονιδίων, έχει αρκετά. Αλλά είπαμε, πάνω απ' όλα μετράει η πρωτοτυπία. Σκεφτείτε όλοι να έχουν το ίδιο λογισμικό και να παίρνουν τα ίδια εικονίδια. Απλά αυτά σας βοηθάνε τώρα στην αρχή να ξεκινήσετε. Λοιπόν, η πηξίδα, η περιήγηση εδώ μας δείχνει τις διαφάνειες όλες που θα μαζευτούν. Λοιπόν, τώρα, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό που δημιούργησα και θέλω να το σώσω. Τι κάνω? Πηγαίνω στο αρχείο επάνω αριστερά με το αριστερό κλικ του ποντικιού, κατεβαίνω κάτω που γράφει εξαγωγή ή εξαγωγή ως PDF, να βγει δηλαδή σαν υπομορφή έτσι βιβλίου, αναγνώσιμο, ή εξαγωγή. Εγώ θα πατήσω το εξαγωγή τώρα, θα δώσω έναν τίτλο πως θέλω να το σώσω και θα το σώσω στο desktop μου. Θα τσεκάρετε εδώ το desktop. Και τώρα θα πρέπει να επιλέξετε πως πρέπει να το σώσετε, σαν vector, scalable vector graphic, σαν έγγραφο HTML, θα το χρησιμοποιήσετε δηλαδή στο ίντερνετ, θα το σώσετε σαν PDF portable document format, σαν macromedia flash. Για να το σώσετε σαν flash θα πρέπει να έχετε κατεβάσει και το λογισμικό flash για να μπορεί να το ανοίξει το αρχείο, έτσι. Πώς θα το σώσετε, σαν bitmap, σαν φωτογραφίες δηλαδή. Θα πρέπει να επιλέξετε μία από αυτές τις κατηγορίες ανάλογα με το τι θέλετε, πού θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Εγώ θέλω να το σώσω σαν φλασάκι, σαν macromedia flash, γιατί θα το ανοίξω σαν παρουσίαση μετά. Οπότε πατάω αυτό και save. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!